Κύριε Αλέξανδρε Μημαράκη, καλημέρα σας από τον 984. Σας και σε όλους τους ακροατές. Τώρα, δεν ξέρω ούτε τι να ρωτήσω, ούτε πώς να το ρωτήσω. Παρακαλώ να ακούσω το σχόλιο σας, θα έλεγα, για αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί σε μια συζήτηση που είχα επίσης μαζί σας, αυτό που διαπιστώνετε, αλλά το διαπιστώνετε όπως λέτε πολύ πιο έντονο αυτή τη φορά, είναι ότι κάνοντας τα μαθήματά σας, μετά που ξεκινήσατε να κάνετε και εσείς μαθήματα ως σχολές οδηγών, ότι πραγματικά είναι πολύ επιθετική η τακτική μας στους δρόμους. Αλλά το να είσαι επιθετικός για τον εαυτό σου, βρε παιδί μου, και για τους άλλους, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω όλο αυτό. Δυστυχώς, κυρία Δουγκεράκη, τα πράγματα όπως το λέτε έτσι ακριβώς είναι. Σκεφτείτε ότι πριν αρκετούς μήνες, όταν δουλεύαμε, είχαμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, την οποία τη βλέπαμε, τη βιώνουμε στον δρόμο. Πολλές φορές στην οδήγηση βγαίνει ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου. Έχουμε κατηγορήσει τις υποδομές, έχουμε κατηγορήσει την κουλτούρα που ενδεχομένως δεν έχουμε σε πολλά πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός. Είτε από κομμάτι υποδομών, όπου η πολιτεία οφείλει να κάνει κάποια πράγματα για να έχει δρόμους οι οποίοι πραγματικά θα είναι ασφαλείς, είτε από τη μεριά των πολιτών, οδηγών πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν το μυαλό μες στο κεφάλι. Σε αυτό το περιστατικό που περιγράφεται σήμερα το πρωί, θα μπορούσε κάλλιστα να αποβεί μοιραίο όχι μόνο για το συγκεκριμένο οδηγό, αλλά και για άλλους, οι οποίοι δεν φταίνε. Κατά την προσωπική μου άποψη και μετά από τόσα χρόνια στην εκπαίδευση και βλέποντας καθημερινά τέτοιου είδους συμπεριφορές, ένα μεγάλο θέμα ξεκινάει από εμάς. Θεωρούμε ότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν πιστεύουμε ότι θα εμπλακούμε εμείς σε κάποιο τυχαίο ατύχημα. Σίγουρα αφορά όλους τους άλλους εκτός από εμάς. Και εκεί λοιπόν γίνεται η βλακεία. Και η βλακεία, επιτρέψτε μου, η οποία πολλές φορές έχει ως συνέπεια τη ζωή. Και όχι ίσως τη δικιά μας μόνο, αλλά και κάποιον άλλο ανθρώπο που δεν φταίνε. Οπότε, σε βάση αυτά που συζητάμε κάθε φορά, όπως και το νέο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται, που θα αλλάξει όλα, άρδιν από την αρχή μέχρι το Α μέχρι το Ω, και βλέπετε ότι τελικά δεν επενδύουμε σωστά σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να επενδύσουμε εντελώς διαφορετικά και να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα που λέμε ότι δεν έχουμε. Μα όταν λέτε, όχι τώρα, δεν πάμε ούτε στην κουλτούρα, δεν πάμε ούτε στην παιδεία, δεν πάμε ούτε στο νομοσχέδιο, δεν πάμε πουθενά, όταν αυτό που λέτε έρχεται να συμπληρώσει εκείνο το οποίο χρόνια πριν φώναζαν, έλεγαν, διαπίστωναν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ή η δουλειά τους ήταν στους δρόμους ή ασχολούνταν με τα τροχαία, όταν έλεγαν ότι, ξέρετε, ανθρώπινος παράγοντας, και εμείς δεν τα ρίχναμε μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα, τα ρίχναμε σε όλα τα υπόλοιπα. Είπατε, είναι ένας συνδυασμός. Αλλά έρχεται να κουμπώσει όλο αυτό που έλεγαν χρόνια πριν τόσοι άνθρωποι με αυτό που είπατε σήμερα, ότι τελικά με την οδήγηση βγαίνει ο χαρακτήρας μας. Δυστυχώς, κύριε Βιδεράκη, έτσι είναι. Και να σας πω, όσο πιο γρήγορα αντιληφθούμε ότι είμαστε μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος και της λύσης ταυτόχρονα, πιστέψτε με, θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Έχει καθαρά με τον κάθε άνθρωπο την ώρα που κάθεται στο τιμόνι. Σκεφτείτε πόσες φορές είστε ενδεχομένως και εσείς προσωπικά ή οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή, είναι νευριασμένος ή κάτι δεν του έχει πάει καλά και παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει και ξεσπάει και κάνει μια βόλτα. Θα οδηγήσει το ίδιο. Μα όλοι το κάνουμε αυτό. Λάθη κάνουμε όλοι μας. Εγώ δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου πάνω από αυτή την δραστηριότητα, αυτή την τακτική. Όταν είμαι θυμωμένη, όταν έχω νεύρα, όταν είμαι κουρασμένη κλπ. Αλλά να μην είμαι επικίνδυνη για τους άλλους, σκέφτομαι. Μα ως οδηγός. Αυτό είναι το πράγμα. Ότι στην περίπτωση που είστε ήρεμοι, ωραία και καλά, ξεκινάτε να πάτε στη δουλειά σας ήρεμα, χαλαρά, θα κάνετε μια αλφα οδήγηση. Όταν μπείτε μετά από πολύ στρες και πολύ πίεση, γιατί κάτι έχει συμβεί, ας πούμε, στο προσωπικό σας κομμάτι και είστε εντελώς διαφορετικοί στην οδήγησή σας, αυτό βγαίνει και στον δρόμο. Θα βγει επιθετικότητα, θα βγει κακή συμπεριφορά στον άλλο, θα βγει κακή προσπέραση κάποια στιγμή που θα έχετε αγανακτήσει γιατί βιάζεστε, γιατί πιέζεστε. Σίγουρα λοιπόν είναι πάρα πολλά πράγματα που μετράνε το πώς θα οδηγήσει ένας άνθρωπος. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα, όταν έχετε αργήσει στη δουλειά σας και φύγετε από το σπίτι να πάτε στο γραφείο σας που έπρεπε να είστε 8 η ώρα και είναι 8 και 5 και είστε ακόμα στο δρόμο. Ναι, το κουμπώνεις διαφορετικά. Ακριβώς. Το κουμπώνεις διαφορετικά. Ακριβώς, αν φύγετε 7.30 και είστε 7.35 στο δρόμο και έχετε ακόμα άλλα 25 λεπτά και εσείς στα 10 λεπτά φάση στη δουλειά σας, σαφώς και θα οδηγήσετε διαφορετικά. Ξέρετε, κύριε Μημαράκη, λοιπόν, κάνω αυτή την κουβέντα και κάνω αυτή την κουβέντα γιατί όταν μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας ή διορθώνουμε τα λάθη μας ή έχουμε τους άλλους τις παρατηρήσεις τους, νομίζω ότι μπορούμε αυτό να το καταφέρουμε που λέτε είμαστε το μέρος του προβλήματος και είμαστε και η λύση του προβλήματος. Γιατί μέσα από όλα αυτά τα συναισθήματα που δεν κάνει να
πηγαίνουμε έτσι στους δρόμους και να οδηγούμε με το θυμικό ή με οτιδήποτε άλλο, με την κούρεση. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όταν έχω από δίπλα μου συνοδηγώ δικούς μου ανθρώπους, μέλη της δικής μου οικογένειας ή κυρίως όταν μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονται άτομα νεότερης ηλικίας και με διορθώνουν και μου λένε «Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ το έχω δει αυτό, το έχω βιώσει αυτό». «Μα γιατί το κάνεις αυτό τώρα, όταν δεν είμαι στα καλά μου? Μα δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Γιατί πας να στρίψεις από εκεί χωρίς να έχεις βγάλει εκείνη την ώρα που έπρεπε να κάνεις την προσπέραση? Μα γιατί έκοψες ταχύτητα?» Δηλαδή είναι μικρές παρατηρήσεις με αυτά τα «γιατί» αυτών που είναι δίπλα μας, που αν θέλουμε να τους ακούσουμε μπορούμε να διορθωθούμε. Μην μου πείτε ότι εσάς, η σύζυγός σας, τα δικά σας τα παιδιά δεν ρωτάνε πολλές φορές μέσα στο αμάξι. Το ίδιο νομίζω ο καθένας μας, αρκεί να θέλει να ακούσει. Πολλά γιατί, πολλές απαντήσεις ιδιαίτερη σημασία στα γιατί, αυτά μικρά λάθη, είτε με το φλάσ που λέτε, ένα καθρέφτη, την έλεξε ένα μηχανάκι που ερχόταν, σίγουρα. Αλλά καλώς ή κακώς όμως έτσι είναι η ζωή μας. Είμαστε σε κάποιες στιγμές που είμαστε πολύ πιεσμένοι, σε κάποιες στιγμές που είμαστε πολύ χαλαροί. Η οδήγηση όμως προσαρμόζεται. Αναγκαστικά το βλέπουμε αυτό, ότι όταν πιέζομαι θα κάνω κάτι που δεν θα έκανα αν ήμουν σε normal συνθήκες και ψυχολογία. Εκεί όμως πρέπει να το διαχειριστούμε. Γι' αυτό σας είπα για την κουλτούρα, για την οδική ασφάλεια, θα έπρεπε να έχει μπει στο σχολείο που τα λέμε τόσα χρόνια. Δηλαδή, τον οδηγό αυτό που βλέπετε σήμερα, δεν έχουμε κάνει κάτι για αυτόν. Πέρα ότι τον πήγαμε σε μια σχολή στα 18, ότι τον βάλαμε να κάνει εκεί πέρα 21 ώρες θεωρητικά και άλλες 20-25 ώρες οδήγηση και ο κόσμος όλος. Εντάξει, και άντε τελειώσαμε να πούμε σε 1,5 μήνα, τον κάναμε οδηγό. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Και εκεί τώρα κακίζω και την πολιτεία μας, γιατί πολλές φορές λέμε να αντιγράψουμε το know-how. Δεν είναι κακό να αντιγράψουμε άλλα κράτη έχουν κάνει. Αλλά το κάνουμε σωστά. Να αντιγράψουμε από την αρχή αυτό που κάνανε για να έχουν το αποτέλεσμα αυτό που έχουν σήμερα. Όχι να αντιγράφουμε μόνο το τελευταίο κομμάτι, αυτό που μας βολεύει και καλά για να δώσουμε κάτι στην οδική ασφάλεια. Έτσι δεν θα δώσουμε. Η οδική ασφάλεια λοιπόν μπορεί να φτιάξει αν επενδύσουμε στον παράγοντα άνθρωπο, που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε ένα τροχαίο ατύχημα και δυστύχημα. Κακώς δεν θα έπρεπε να ήταν. Σκεφτείτε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε όλη αυτή την τεχνολογία που θα σου, αν θέλεις, θα σε αποτρέψει από το να γίνει ένα ατύχημα. Να μην φταίει το αυτοκίνητο, να έχει το ABS, να έχει τα φρένα, να έχει το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης και ένα σωρό, να κάνει το lane assist, το οποίο θα μείνει στη λωρίδα του. Χίλια δύο πράγματα έχουν βγει. Αλλά όπως και να το κάνεις, το άλφα και το ωμέγα είναι ο οδηγός. Το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα και με κύριε Μημαράκη. Είμαστε το μέρος του προβλήματος που πραγματικά δίνει το τροχαίο. Είμαστε επίσης εμείς οι ίδιοι η λύση του προβλήματος. Νομίζω πρέπει να επιλέξουμε μπροστά σε αυτό το οποίο λέτε. Αν θέλουμε να είμαστε το μέρος του προβλήματος ή αν θέλουμε να είμαστε η λύση του προβλήματος. Μου έλεγε, ξέρετε, όση ώρα μου μιλούσατε και εσείς, μου έλεγε και η Κατερίνη Δασκαλάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, ένα άλλο παράδειγμα, και το οποίο είναι χθεσινό προχθεσινό. Δηλαδή, πορεία τριών, τεσσάρων αυτοκινήτων, κανονική πορεία σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας χωρίς διάζωμα στη μέση. Βλέπουν όλοι οι οδηγοί μηχανάκι το οποίο προπορεύεται. Δεν το έχει περάσει κανένας το μηχανάκι. Από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κανονικά η κίνηση με τα αυτοκίνητα, την ώρα που επιχειρεί από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας αυτοκίνητο να κάνει προσπέραση, ο οδηγός από το αντίθετο ρεύμα, το δικό της δηλαδή ρεύμα κυκλοφορίας, αποφασίζει να κάνει την κολοτούμπα και φεύγει από την άκρη του δρόμου, δηλαδή ουσιαστικά τη λωρίδα, τη λέα όπως λέμε πάρα πολύ απλά, να φύγει, να κάνει ανεκολουρίδα και να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να πίνεις εκείνη την ώρα για να το κάνεις αυτό. Σίγουρα, ό,τι και να πίνεις, σίγουρα μυαλό δεν έχεις, δεν σκέφτεται εκείνη τη στιγμή. Και δυστυχώς έχουν συμβεί πάρα πολλά και να σας πω κάτι. Αυτό τον αριθμό που βλέπουμε τώρα, που έχω πει πολλές φορές και εγώ, ότι δεν είναι αριθμός, γιατί είναι ανθρώπινος πόνος πίσω από όλα αυτά. Είναι πολύς πόνος όταν χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο. Και δεν είναι ότι είναι πάντα όλοι οι άλλοι, είμαστε όλοι εμείς. Τη στιγμή που είμαστε δρόμο, όλοι εμείς. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Δεν εξαιρείται κανείς. Δεν είναι αυτοί και εμείς οι υπόλοιποι. Είμαστε Σωστά. όλοι μαζί. Σκεφτείτε λοιπόν ότι πολλές φορές. Αν μπορούσα εγώ προσωπικά θα το έκανα, να μπορούσα να βάλω όλους αυτούς τους οδηγούς να περνάνε από ένα νοσοκομείο, έτσι από το ΚΑΤ παράδειγμα, που έχουν σοβαρά τροχιά, να βλέπουν και να δουν παράδειγμα τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος, ο οποίος έμεινε ανάπηρος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλούς μήνες, είτε σε μια μηχανή που ήταν, είτε σε ένα αυτοκίνητο, ή που δεν έφταιγε και το χτύπησε ένας άλλος. Θα πρέπει λίγο να καλλιεργήσουμε αυτό το συνέστημα, όχι του φόβου, απλά τη γνώση ότι ξέρεις, κινδυνεύω. Μπαίνω στον δρόμο, δεν σημαίνει ότι είμαι ασφαλής 100%. Ας είναι ο ασφαλέστερος δρόμος. Αν δείτε παράδειγμα, λέμε συνέχεια για τη Γερμανία, προσπαθούμε να αντιγράψουμε τη Γερμανία. Ναι, η Γερμανία έχει μια υποδομή πολύ καλύτερη σαν μας. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ατυχήματα. Μπορεί να έχει λιγότερα αναλογικά ένα εκατομμύριο πληθυσμού, αλλά έχει όμως και αυτή.
βλέπετε ότι δεν φεύγει μηδέν. Ακόμα και η Σουηδία στο Vision Zero, στο πρόγραμμα που έχει, και αυτή προσπαθεί να τα μηδενίσει, έχει ελάχιστα, αλλά πάλι έχει. Και έχει να κάνει πάλι με τον παράγοντα άνθρωπο. Εμείς λοιπόν έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε επενδύσει. Και όσο συνεχίζουμε να μην επενδύουμε στον παράγοντα άνθρωπο, θα έχουμε ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Αυτός τώρα ο κύριος, παράδειγμα το πρωί με το αυτοκίνητο αυτό, με το τούρμπο, με τις εξαθμίσεις, ό,τι και να ήταν, δεν δαιμονοποιώ ούτε το αυτοκίνητο, ούτε το μηχανάκι, ούτε τα πατήρια. Το ανέφερε ως παράδειγμα και το τι αίσθηση μου προκαλούσε εμένα. Σωστά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, αν μπορούσε να το σταματήσει, τον πείτε, φίλε, λέω τώρα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, ποια θα ήταν η απάντηση? Φίλε, άστα, βιάζομαι, ζορίζομαι, έχω αργήσει, έχω θέμα. Πρέπει να φύγω. Ή έτσι ήθελα. Ή μου σπάγατε τα νεύρα που σας έβλεπα μια ουρά 10-15 αυτοκινήτων μπροστά μου. Δεν θα ήταν μια απάντηση και αυτή? Είναι, σαφώς και είναι απάντηση. Οι απαντήσεις μπορεί να είναι πάρα πολλές, άπειρες. Το θέμα είναι όμως ότι με αυτή την κίνησή σου, πρώτο τη ρισκάρισε εσύ, θα μου πεις τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει, τι σε νοιάζει για μένα, είναι δικαίωμά μου. Εντάξει, από τη μία θεωρητικά είναι, από την άλλη όμως δεν είναι. Γιατί και στο κράτος θα έχει κόστο άμα σε βάλουν μια μονάδα εντατικής θεραπείας και τις ζημίες που θα προκαλέσει. Ένας άλλος ο οποίος δεν φταίει, θέλει να πάει στη δουλειά του, νορμάλ. Έχει φύγει 30 λεπτά από το σπίτι του, ήρεμα, ωραία, και θέλει να πάει σε τον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα, γιατί να τον βάλουμε σε κίνδυνο? Δεν υπάρχει λόγος. Και ξέρετε, το ρίσκο που παίρνουμε όταν γίνονται κάτι τέτοιες κινήσεις είναι πολλαπλάσιο από το όφελος. Εντάξει, μπορεί από τις 10 φορές να φτάσει στις 9, μία φορά δεν θα φτάσει και θα είναι, πιστέψτε με, πολύ κακή και ως εμπειρία και ελπίζω να μην έχει και τροχαίο ατύχημα. Αλλά επιμένω στην κουλτούρα τη δικιά μας. Επιμένω στο το εγώ μας. Το εμείς την ώρα που είμαστε στο αυτοκίνητο και οδηγούμε. Το πόσο είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Επιμένω σε αυτό που είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε το μέρος του προβλήματος το μεγάλο. Είμαστε η λύση του προβλήματος. Ας επιλέξουμε από ποια πλευρά θέλουμε να είμαστε. Αλλά είναι άδικο να λέμε χάθηκε ένας 55χρονος, χάθηκε ένας 19χρονος, γιατί και το παλικάρι εκεί με το τρακτέρ στο Ρέθυμνο και αυτό έχασε τη μάχη. Ήταν πολύ σοβαρά τα τραύματα τα οποία είχε. Και παραπροχθές ένας άλλος που ήταν σε νοσοκομείο και νοσηλευόταν μετά από τροχαίο των Χανίων επίσης έχασε τη μάχη, και τώρα 75χρονος και χθες ο 55χρονος, δηλαδή είναι οι δικοί μας οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Είμαστε εμείς, κυρία Δουλγεράκη. Εγώ αυτό έχω να πω, αυτό έχω να καταθέσω ως εκπαιδευτής. Αυτό που βλέπω στους δρόμους, όπως είπατε στον πρόλογο σας, όντως με στεναχωρεί και εμένα. Δεν υπάρχει οδηγός που δεν έχει κάνει κάποια παραβίαση, κάποια παράβαση. Δεν υπάρχει. Μην το συζητάμε τώρα. Όλοι κατά καιρούς έχουμε κάνει. Και το τηλέφωνο μπορεί να έχουμε πιάσει και να μην έχουμε σταματήσει εκεί που πρέπει. Και ένα στενάκι να μην το είδαμε καλύτερα από ό,τι έπρεπε. Και ένα stop να μην σταματήσαμε τελείως και το παραβιάσαμε και προχωρήσαμε. Όλοι τα έχουμε κάνει. Και έχουμε γλιτώσει, πιστέψτε με, βλέπουμε τα νούμερα αυτά, τους νεκρούς αυτούς που έχουμε. Αλλά σκεφτείτε πόσα άλλα έχουμε γλιτώσει. Εντελώς τυχαία βέβαια πολλές φορές και απλά δεν έγινε το ατύχημα. Δηλαδή με τον νεαρό το πρωί απλά έτυχε και δεν έγινε κάτι. Θα μπορούσε κάλλιστα να του πεταχτεί ένα παιδί, ήταν η ώρα που πήγαινα στο σχολείο, παράδειγμα. Κάλλιστα να μπορούσε να του πεταχτεί ένα μηχανάκι, ένα παιδί, ένα οποιοδήποτε. Απλά έτυχε και δεν έγινε. Μάλιστα. Σκεφτείτε το κι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό, είμαστε μέρος του προβλήματος, αλλά είμαστε και μέρος της λύσης. Και είναι στο χέρι μας καθαρά και μόνο. Αυτό πιστεύω εγώ, προσωπική μου άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα.